Χάος ή νομοθετική ρύθμιση των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες, υποστηρίζει η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Όπως δήλωσε μάλιστα ο Βοηθός Γενικός Διευθύντης της Ομοσπονδίας Μιχάλης Αντωνίου, λίγο πριν από την συνάντηση με τεχνοκράτες της Τρόικας στο Υπουργείο Οικονομικών, η ΟΕΒ ετοιμάζει νομοθετικό πλαίσιο για την απαγόρευση των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες. Η υπομονή έχει εξαντληθεί, επισήμανε, και εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά των συντεχνιών στους υποαποκρατικοποίηση ή μη κρατικούς οργανισμούς. Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει αποδείξει ότι δεν έχει καμία διάθεση αυτοδέσμευσης και αυτοπεριορισμού με οποιοδήποτε τρόπο. Το μόνο που τους ενδιαφέρει προφανώς είναι η διαιώνιση των προνομίων τους, τα οποία πλέον δεν μπορεί να επομίζεται όλων των υπόλοιπων κοινωνικών σύνολων και οικονομία. Υπέρ της ρύθμισης των απεργιών σε ουσιώδες υπηρεσίες τάσσεται και το ΚΕΒΕ, αντιπροσωπεία του οποίου είχε επίσης συνάντηση με τεχνοκράτες της Τρόικα, με τον ανώτερο διευθυντή Λεωνίδα Πασχαλίδη να θέτει επιτακτικά θέμα συνέχισης της παγωποίησης μισθών και ωφελημάτων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και μετά την έξοδο της Κύπρου από το μνημόνιο το 2016. Δηλαδή θα επανέλθουμε πίσω πάλι στην προτεραιά κατάσταση. Έχουν ήδη ξεσηκωθεί διάφορα οργανωμένα σύνολα και ήδη ζητούν αυξήσεις από τώρα. Στην συνάντηση που είχαν κλιμάκια της Τρόικα με τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών, τέθηκαν οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Ρωσία σε συνάρτηση με τον τομέα των υπηρεσιών στην Κύπρο, το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας και τρόποι βελτίωσης της φοροϊσπρακτικής ικανότητας του κράτους.